Στάσου, τι βιασύνη είναι αυτή. Τι χαλιά είναι αυτή. Τι έχεις, παιδί μου. Δεν είμαι πια παιδί σου, τ' ακούς. Δεν είμαι πια παιδί σου και ούτε θέλω να σε ξέρω για πατέρα μου. Και θα φύγω αμέσως από αυτό το σπίτι. Για σε παρακαλώ, πώς μιλάς έτσι, γιατί. Δεν ξέρεις, λοιπόν, να σου πω εγώ. Περίμενε με λαχτάρα τον Τίνο απ' έξω να μου πει τι έγινε. Και εκείνος μου είπε με τι πρόστιχο τρόπο του μίλησες και ότι τον έδιωξες. Αλλά πρέπει να ξέρεις ότι μαζί με εκείνον έδιωξες και εμένα. Α, γι' αυτό κλαις, παιδάκι μου. Εγώ νόμιζα ότι σημαίνει τίποτα σοβαρότερο. Γι' αυτό το ξεβράκωτο το φοιτητάριο κλαις. Ο Τίνος δεν είναι ούτε ξεβράκωτο ούτε φοιτητάριο. Είναι επιστήμον και μάλιστα αριστούχος. Και δεν νομίζω ότι εγώ είμαι καλύτερη από αυτόν. Δεν είσαι καλύτερη από αυτόν. Μα και μόνο το γεγονός ότι είσαι κόρη του Καρασίνη αυτό αρκεί. Άσε πια η πρίκα που έχεις. Ξέρεις τι έχεις, ξέρεις. Ναι, ξέρω. Το κτήμα με τα αγκούρια και τα κολοκυθάκια. Το κτήμα με τα αγκούρια και τα κολοκυθάκια. Έχεις δίκιο να το λες έτσι. Γιατί δεν ξέρεις ότι τώρα κάθε πορτοκάλι μας θα είναι μπριλάντι 500 καρατίων. Και κάθε αγκούρι θα είναι φυσάκι με πεντόγερα. Σε λίγες μέρες αυτό το κτήμα θα το βλέπουν όλοι οι γαμπροί του κόσμου και θα λιγώνονται. Γιατί θα αρχίσουν οι αντιλίες να δουλεύουν. Και θα βγάζει το μαύρο χρυσάφι μέσα από σωλήνες χοντράς σαν την κεφάλα σου. Και θα γεμίσουμε γκαζοτενεκέδες με πετόλυρα. Για όνομα του Θεού, τι έπαθες, μπαμπά, τρελάθηκες. Άλλοι θα τρελαθούν, παιδάκι μου. Άλλοι θα τρελαθούν.